Τώρα, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Οικονομικών σε νέα του συνέντευξη σήμερα έκανε λόγο για δύσκολη διαπραγμάτευση που είναι σε εξέλιξη. Τόνισε ωστόσο ότι η ελληνική οικονομία αντέχει. Διευκρίνησε πως δεν έχουν πάρει χρήματα από τα αποθεματικά των ταμείων, προκαλώντας έτσι τις αντιδράσεις των κομμάτων, ενώ δήλωσε πως δεν έχει ακόμα ενημέρωση από τα τεχνικά κλιμάκια για το χρηματοδοτικό κενό. Από την πλευρά του, πάντως, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών είπε το πρωί στον Sky ότι ακόμα και αν υπάρχει η τρύπα αυτή των 2 δισεκατομμυρίων, θα καλυφθεί μεταξύ άλλων από τη ρύθμιση με τις 100 Αφήνοντας ανοιχτό το ύψος που μπορεί να έχει τελικά το δημοσιονομικό κενό, το οποίο έχουν εντοπίσει τα κλιμάκια των δανειστών που βρίσκονται σε ξενοδοχεία της Αθήνας, απάντησε ο Υπουργός Οικονομικών σε νέα τηλεοπτική του εμφάνιση. Διέψευσε τα 2 δις που έχουν διαρρεύσει ως πληροφορία, σε καμία περίπτωση όμως δεν αρνήθηκε την ύπαρξη του προβλήματος, το οποίο μπορεί να εγείρει απαιτήσεις για νέα μέτρα από τους θεσμούς. Εγώ δεν ξέρω τι έχουν βρει, δεν μου το έχουν πει. Όταν θα μου το πούνε, θα το συζητήσουμε. Και δεν μπορούν να βρουν κάτι που εμείς δεν ξέρουμε. Και τα στοιχεία τους θα δίνουμε εμείς. Τι γνωρίζετε, Υπουργέ? Είναι 2 δις το δημοσιονομικό κενό όπως γράφεται ή δεν είναι? Ο Γιάννης Βαρουφάκης, απαντώντας εμέσως σε non-paper της Νέας Δημοκρατίας που έκανε λόγο για ταμιακά διαθέσιμα ύψους 2,6 δις που άφησε στο κράτος, τόνισε ότι παρέλαβε άδεια ταμεία, καθώς ο πρωταθλητισμός των πλεονασμάτων δεν υπήρξε ποτέ. Αν και επέμεινε ότι το πρωτογενές του 1,5% το 2015 θα επιτευχθεί με βασικό όχημα τα έσοδα από τη ρύθμιση των 100 δόσεων. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην εξασφάλιση των κονδυλίων για μισθούς και συντάξεις. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα? Βεβαίως και από πού, κύριε Υπουργέ? Από τα έσοδα του ελληνικού δημοσίου. Ακόμα έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο πιστεύουμε ότι όχι μόνο θα το συντηρήσουμε, αλλά στο πλαίσιο του 2015 συνολικά θα καταφέρουμε να έχουμε το ίδιο πρωτογενές πλεόνασμα που είχαμε και το 2014, γύρω στο 1,5%. Άλλη διάσταση πάντως έδωσε η σύμβουλος του Γιάννη Βαρουφάκη, Έλενα Παναρίτη, μιλώντας στην Καθημερινή της Κυριακής. Λίγες ημέρες μετά τη δήλωση που έκανε στον Sky ότι το πλεόνασμα του 2014 θα είναι 0,6% και όχι 1,5%, τώρα εξήγησε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα της τρέχουσας χρονιάς δεν μπορεί να οριστεί επακριβώς όσο δεν γνωρίζουμε το ΑΕΠ. Αλλά και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μάρδας, μιλώντας στον Sky, φάνηκε να αποδέχεται την ύπαρξη του δημοσιονομικού κενού, αλλά και τη γενικότερη δημοσιονομική δυσκολία του μήνα Μαρτίου. Αυτή η τρύπα, ναι, εφόσον εξακολουθήσει και υπάρχει, και ας υποθέσουμε ότι πράγματι υφίσταται, ναι, πρέπει να καλυφθεί. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε θρημωγμένοι, κύριε καθηγητά. Αυτό είναι λίγο δύσκολο να πούμε ότι δεν είμαστε. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, όπως σας είπα, λύσεις υπάρχουν. Εκτός του ευρώ, επαναλαμβάνω. Άλλη εικόνα από τον Γιάννη Βαρουφάκη όσον αφορά στην καταβολή των συντάξεων Απριλίου και Μαΐου έδωσε ο Νίκος Φίλης, μιλώντας στον Sky. Τόνισε ότι τα χρήματα θα βρεθούν το επόμενο διάστημα, ενώ ο Υπουργός Οικονομικών στη δική του τηλεοπτική εμφάνιση τα είχε χαρακτηρίσει εξασφαλισμένα. Είπατε λοιπόν ότι το Μάρτιο σαφώς δεν υπάρχει πρόβλημα μισθών και συντάξεων. Και θα έχουμε βρει λύση. Και σας ρώτησα εγώ για τον Απρίλιο και τον Μάιο και δεν μου απαντάτε. Απαντώ. Φέρνουμε νομοσχέδιο μεθαύριο, ναι, για τις 100 δόσεις. Κάτι θέλει στη Βουλή. Τι σχέση? Από το οποίο θα εισπράξει χρήματα το ελληνικό δημόσιο. Α, περιμένουμε από εκεί να βρούμε. Βέβαια, λίγα λεφτά θα πάρουμε. Άρα πάμε day to day. Θα πάρουμε, όχι, δεν πάμε, πάμε με σχέδιο. Όσον αφορά στο διάλογο Βαρουφάκη-Σόιμπλε που εμφάνιζε το γερμανό αξιωματούχο πρόθυμο να βοηθήσει την Ελλάδα να βγει από το ευρώ, ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, ενώ αρχικά τη διέψευσε, στη συνέχεια φάνηκε να αφήνει έκθετο το γερμανό ομολογό του, υπονοώντας ότι εκείνος έδωσε το διάλογο της κατηδίαν συνάντησής τους. Δεν καταλαβαίνω πώς κάποιος δημοσιογράφος, οποιαδήποτε εφημερίδας, έχει πληροφορίες γι' αυτό. Το διαψεύδεται αυτό. Βεβαίως το διαψεύδεται. Δεν υπόθηκε ποτέ κάτι από τον κύριο Σόιμπλε. Όχι, σε καμία περίπτωση. Κοίταξε, θα πάμε ένα βήμα όταν παραπέρα. Δίνω το λόγο μου, ναι, ότι αυτά που λέω σε μια κατηδίαν συζήτηση θα μείνουν μεταξύ μας, τον κρατώ. Κάποιος δεν τήρησε το λόγο του. Ας το κρίνουν όλοι αυτό. Πάντως εγώ τον τήρησα.